Από την επικαιρότητα θα πάμε σε ένα θέμα και θα καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας, έναν άνθρωπο που ξέρει το πόλο όσοι λίγοι στο Ηράκλειο, έχει προσφέρει στην ομάδα του Όφη από διάφορα πόστα και εξακολουθεί να προσφέρει, το Γιώργο το Σπαγουλάκη θα καλησπερίσουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σου λόγια, Μαρία μου. Να είσαι καλά και βέβαια μου επιτρέψεις και εμένα τον Ενικό. Γνωριζόμαστε άλλωστε πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά μπορεί να είσαι πλέον παλέμαχος στο πόλο του Όφη, όμως είμαι βέβαιη ότι αν χρειαστεί και το σκουφάκι θα βάλεις και μέσα στην πισίνα θα μπεις πάλι, έτσι δεν είναι? Είμαι έτοιμος, ναι, ανά πάσα στιγμή. Έτοιμος. Και φέτος βέβαια βρίσκεσαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Όφη. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την παρουσία της ομάδας στη φετινή χρονιά στην Α2 και μιλάω για την ομάδα των ανδρών, η οποία κατάφερε και ανανέωσε την παραμονή της στην κατηγορία μετά το νικηφόρο παιχνίδι επί της Καλαμάτας στα μπαράζ παραμονής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ απαιτητική χρονιά για τους άντρες, γιατί το που πήραμε το εισιτήριο της ανόδου από τη Β' μέσα σε 10 μέρες ξεκίναγε το πρωτάθλημα της Α2. Οπότε ήταν έτσι πολύ δύσκολο και στο οργανωτικό, αλλά δεν ξεκουράστηκε καθόλου η ομάδα. Εμείς κατά βάση παίζουμε με πολύ νεανικό σχήμα. Έχουμε δώσει βάρος δηλαδή σε δικά μας παιδιά και με ελάχιστες προσθήκες μεγάλων και έμπειρων παικτών. Έτσι, απλά να αναφέρω ότι οι ομάδες στις οποίες ανεβήκαμε, η Ροή και η Κέρκυρα, η Ροή υποβιβάστηκε και η Κέρκυρα πάλεψε για τη σωτηρία της στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Έτσι, ένα πρωτάθλημα πολύ μεγάλο, κράτησε περίπου 7 μήνες και με αντικσότητες, με COVID, με όλα αυτά. Τα παιδιά έκαναν μια από τις καλύτερες χρονιές, πιστεύω εγώ. Και μας γεμίζουν έτσι με αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά. Σωστά, και επί της ουσίας για σας ήταν 12 οι αγωνιστικοί μήνες. Αν βάλουμε τη δεύτερη εθνική και κατευθείαν την Α2, σίγουρα ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά για αυτή την καινούργια προσπάθεια που επιχειρείται στην ομάδα. Έτσι, ναι. Ήταν πάρα πολλοί μήνες και αυτό φάνηκε και μέσα στη χρονιά που τα παιδιά κάποια στιγμή εξαντλήθηκαν. Υπήρχε πολλή πίεση, πολλή κούραση. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Πολύ σωστά. Γιώργος Παγουλάκη, μίλησε μας λίγο παραπάνω για αυτή την νέα προσπάθεια που επιχειρείτε στον Όφη, για τη φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα που δίνει και χώρο αλλά και χρόνο στα νέα παιδιά, έτσι, καθώς γίνεται και σπουδαία δουλειά στις ακαδημίες, στις υποδομές του Όφη. Ναι, μετά την άνοδό μας στην Α1 πριν 4-5 χρόνια που είδαμε πραγματικά ότι μια επαρχιακή ομάδα, αν δεν έχει δικά της παιδιά, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τα μπάτζετ είναι απαγορευτικά. Ξεκινήσαμε αμέσως μετά που πέσαμε κατηγορία μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τις μικρές ηλικίες, έτσι ώστε στο μέλλον να μπορούμε να έχουμε παίκτες από τα σπλάχνα της ομάδας. Αυτό γίνεται μια, όπως είπες, πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες. Έχουμε έτσι κάποια μειονεκτήματα στις πολύ μικρές ηλικίες ακόμα, αλλά λόγω ότι οι ώρες που έχουμε προπόνηση είναι πολύ αργά και είναι απαγορευτικές για τα μικρά παιδιά. Αλλά και αυτό κοιτάμε πώς θα το λύσουμε την επόμενη χρονιά. Αλλά βλέπουμε όμως ότι αυτή η προσπάθεια φέτος απέδωσε καρπούς. Δηλαδή τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, τα έφηβοι και νέοι άνδρες στην ουσία, ανέβεσαν την ομάδα από τη Β' και είναι και αυτοί που την κράτησαν με σχετική άνεση στην Α2 και είναι παιδιά που έχουν πάρει τόσους πολλούς αγώνες που πιστεύω με μικρή βοήθεια την επόμενη χρονιά μπορούν να πάνε και σε υψηλότερες θέσεις. Πολύ σωστά. Και να πούμε βέβαια, Γιώργο, ότι στη μέση της χρονιάς έφυγε και ένας πολύ έμπειρος παίχτης, ο Πίσας, ο οποίος χρειάστηκε να πάει για επαγγελματικούς λόγους στην Αγγλία. Ήρθε βέβαια ένα νέο παιδί, ένας τερματοφύλακας, ο οποίος βοήθησε πολύ σημαντικά την ομάδα, ο Γαρταγάνης, οπότε έγιναν διάφορες αλλαγές στην ομάδα. Είχαμε προσθήκες και μας βοήθησαν πολύ και στο ξεκίνημα της χρονιάς. Δηλαδή είχαμε τον Μπίσα, τον Τηλέμαχο, ο οποίος είναι έμπειρος παίκτης με παραστάσεις από Α1. Ο Πετρόχυλος, που είναι από τα Χανιά, που επίσης πάρα πολύ έμπειρος. Ο Γαρταγάνης, όπως πολύ σωστά είπες, που θεωρώ μαζί με τον Τζαβολάκη και ο Στέλιο, ότι αυτή τη χρονιά είχαμε από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην κατηγορία. Συν το Λιονταρί, το Μανώλη,
και το Βασιλάκι το Φανούρι, δεν ξέρω το αν ξεχνάω και κανένα από τα δικά μας παιδιά, που όλοι αυτοί μαζί πάντρεψαν έτσι λίγο όπως γινόταν και παλιά, το νέο αίμα με την εμπειρία, και το αποτέλεσμα ήταν πολύ, πολύ καλό. Βέβαια, αυτός ο κορμός της ομάδας και παιδιά που βρίσκονται χρόνια στο τμήμα πόλο του ΟΦΗ, έτσι επικεφαλής του οποίου είναι ο σπουδαίος έφορος ο Μιχάλης Παγουλάκης, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή την ομάδα και οφείλω να το πω γιατί έχει την εκτίμησή μου πάνω απ' όλα για όσα κάνει για το τμήμα και το πόλο του ΟΦΗ. Επιχειρήθηκε λοιπόν, Γιώργο, μία νέα προσπάθεια με τον Κώστα το Φιτσανάκη στην τεχνική ηγεσία. Τέθηκαν οι βάσεις με αυτό το κράμα παλαιών και νέων παικτών με στόχο τι πλέον την καινούργια χρονιά? Την καινούργια χρονιά, και επειδή τώρα έχει προκύψει, όπως είπες, και ένα καινούργιο διοικητικό συμβούλιο, οπότε όλα πρέπει να τα συζητήσουμε σε πρώτη φοβοδέλτα σίγμα του ερασιτέχνη. Εμείς έχουμε έτοιμα τα πλάνα μας, είτε για μια εύκολη παραμονή, είτε να μπορέσουμε να κοιτάξουμε κάτι παραπάνω. Πάντως, αυτό που έχουμε σαν όραμα είναι το 2025, πρώτα απ' όλα να είμαστε γεροί, που συμπληρώνονται και 100 χρόνια από την ίδρυση του Σωματείου, να μπορούμε να έχουμε και τις δύο μας ομάδες στην Α1 εθνική κατηγορία. Αυτό είναι δηλαδή το σαν όραμα. Βέβαια, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, περνάνε από συζητήσεις. Το μόνο που ξέρω τώρα είναι ότι εμείς έχουμε έτοιμο το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα να το περάσουμε από το καινούργιο Δέλτα Σίγμα του ερασιτέχνη. Το οποίο είσαι και μέλος, βέβαια, να πούμε πλέον. Ναι. Και ναι, από άλλο ρόλο. Ναι, είμαι ακριβώς με τις τελευταίες εκλογές, εκλέχθηκα κι εγώ. Οπότε αυτό θα το ξέρουμε τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, mm-hmm, δεν μπορώ να το απαντήσω από τώρα. Πολύ σωστά. Να πω και κάτι ακόμα, γιατί μίλησες πολύ για τον πατέρα μου και όντως ο πατέρας μου είναι έτσι ο στυλοβάτης του πόλου στο Ηράκλειο και του ΟΦΗ. Όμως η χρονιά δεν θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί αν δεν είχαμε την αμέριστη βοήθεια από το Γιάννη τον Αρώνη. Πολύ σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, εγώ το λέω ότι είναι η ψυχή και η καρδιά αυτής της ομάδας. Βοήθησε τα μέγιστα, mm-hmm, και πραγματικά χωρίς τη βοήθειά του δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Και θέλω και από εδώ να τον ευχαριστήσω πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι αναλαμβάνει και εκείνος με τη σειρά του κάποια από τα ηνία της ομάδας και σίγουρα μπορεί να προσφέρει πολλά. Θέλω να κλείσουμε με μία αναφορά που αφορά στο γυναικείο τμήμα που ξεκινάει τις επόμενες μέρες την προσπάθειά του στο Final Four. Βλέπουμε εδώ και τα κορίτσια. Διεκδικεί την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Ιστορικές στιγμές. Ναι. Εντάξει, τα κορίτσια τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι ότι μας έχουν χαρίσει ωραίες στιγμές. Σε ακούμε, Γιώργο. Μ' ακούτε, γιατί ναι, σας... Ναι. Ωραία, ναι. Ανεβαίνουμε στην Αθήνα έτσι και θα είμαστε όλοι μαζί στο πλευρό των κοριτσιών. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή παρουσία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να ανέβουμε, αλλά επειδή πιστεύω πολύ στα κορίτσια μας, είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Mm-hmm. Και μακάρι του χρόνου να έχουμε τα κορίτσια μας στην Α1. Εγώ θα είμαι στο πλευρό τους, όπως και όλοι μας, και πιστεύω ότι έχουν και τις δυνατότητες αλλά και την ψυχή για να μπορέσουν να πάρουν ένα εισιτήριο για την Α1. Να τους το ευχηθούμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου εδώ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.